Μας έρχεστε από τη Βουλή. Από τη Βουλή, ακριβώς. Εκεί που έχετε... μετά την προ... είστε... ανακριτική. Ακριβώς. Θα συζητήσουμε αμέσως γι' αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον με τη δική σας περίπτωση. Έχετε επομιστεί ένα μεγάλο μέρος της... χωρίς να σημαίνει ότι είσαστε ο μόνος, αλλά στο πλαίσιο του καταμερισμού του κόμματος, του ΚΚΕ δηλαδή, έχετε επομιστεί και έχετε τεράστια πείρα πια σε αυτό που λέγεται κοινοβουλευτική δράση. Το λέω γιατί και στην περιφέρεια που εκλέγεστε έχετε δράση, αλλά και προφανώς ως κομμουνιστής έχετε τη δράση σας. Παρ' όλα αυτά, έχει μια αξία αυτό, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δίνει την εντύπωση ότι κρατάει πάντα αυτό που λέμε δρόμο, αλλά και από τις μέρες ΣΥΡΙΖΑ και τώρα καταθέτει και τροπολογίες, έχει και προτάσεις, μπαίνει στο κοινοβουλευτικό όλο αυτό. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έτσι δεν είναι. Πρωταρχικό βέβαια ζήτημα είναι ο δρόμος που πάτε και εσείς. Είναι το κίνημα, η ανάπτυξή του. Η παρέβαση όμως στη Βουλή συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία. Στο να αποκαλύπτεις, στο να διεκδικείς, να απαιτείς και να διευκολύνεις ακριβώς ευρύτερες μάζες να συμπλέψουν. Γιατί κακά τα ψέματα, παρότι δεν έχουμε αυταπάτες κοινοβουλευτικού χαρακτήρα, το αστικό κοινοβούλιο είναι εκεί που γίνεται και η βασική πολιτική διαπάλη. Άρα δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου στη συζήτηση που γίνεται εκεί, ούτε βεβαίως να μην κάνεις ουσιαστικές παρεμβάσεις που μπορούν είτε να ανακουφίζουν λαϊκά στρώματα και να αποκαλύπτεις την υποκριτική στάση των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Στην καλύτερη περίπτωση, γίνεται, γίνεται όμως πολιτική συζήτηση και διαπάλη ως τα όφυλα, ή γίνεται πια ένα είδος πολιτικού θεάματος, αν κρίνουμε από εικόνες. Επί της ουσίας έχουμε αυτό. Έχουμε ακριβώς το ζήτημα του εντυπωσιασμού. Ποιος θα κάνει την καλύτερη ατάκα για να μπορέσει να παίξει μετά είτε στα δελτία ειδήσεων. Είτε οπουδήποτε. Άρη Καραθανασόπουλε, να ξεκινήσουμε λίγο από την Νοβάρτης που τρέχει. Ναι. Κοκορομαχία εκεί, χαμός. Παρ' όλα αυτά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ψήφισε κατά του αιτήματος εξαίρεσης. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε το σκεπτικό του δικού σας κόμματος? Ναι, κοιτάξτε. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι θέλουμε εμείς να υπάρξει μια ουσιαστική εξέταση του ζητήματος και της φύσης του σκανδάλου και των παρενεργειών που υπήρχαν. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν θα συνεννούσαμε σε οποιαδήποτε εκφυλιστική διαδικασία και από προσανατολιστική τακτική. Παρότι ξέραμε ότι θα γίνει αυτό. Γιατί είχαμε την εμπειρία και προηγούμενων εξεταστικών επιτοπών ή και τη προανακριτική για την Νοβάρτης που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία ήταν μια καρικατούρα η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε. Στο συγκεκριμένο λοιπόν ζήτημα, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα βεβαίως νομική βάση έχουν οι αιτιάσεις και τη Νέα Δημοκρατία και του κινήματος αλλαγής. Όμως, εδώ υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Και η αντίφαση είναι ότι έχουμε να κάνουμε ένα πολιτικό όργανο, μια επιτροπή της Βουλής, η οποία αποκτά προανακριτικές αρμοδιότητες. Ένα πολιτικό όργανο. Άρα, λοιπόν, η βασική αντίφαση πρόκειται από το άρθρο 86. Όταν εμείς, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης, είπαμε να καταργηθεί τελείως το άρθρο 86, είχαμε το σκοπό. Ακριβώς αυτή η διαδικασία, ότι η Βουλή δεν μπορεί να εμπλέκεται σε τέτοιες διαδικασίες και να αποκτά και να παίζει προανακριτικό ρόλο. Γιατί ακριβώς είναι ένα πολιτικό όργανο. Τότε όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε την πλειοψηφία, αλλά και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είχαν αρνηθεί τη συγκεκριμένη απαλήφη του άρθρου 86. Και σήμερα έχουμε τα απόνερα αυτής της κατάστασης που βλέπουμε. Άρα λοιπόν, μια πολιτική επιτροπή που αποκτά τις αρμοδιότητες. Το θέμα είναι το εξής: πώς συγκροτείται αυτή η Επιτροπή? Συγκροτείται από εκπροσώπους κοινοβουλευτικών ομάδων. Άρα λοιπόν, οι αιτιάσεις που βάζανε περί αξιοπιστίας και αμεροληψίας των μελών της Επιτροπής είναι δωροάδωρο. Είναι υποκρισία. Από τη στιγμή που κάθε κοινοβουλευτική ομάδα έχει μια συγκεκριμένη στάση που εκφράστηκε. Άρα λοιπόν, ποια αμεροληψία μιλάμε από μεριάς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ? Δεν υπάρχει αμεροληψία. Υπάρχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις, απόψεις. Ένα. Δεύτερον, είναι υποκριτικό να λέμε όταν μια κοινοβουλευτική ομάδα έχει στα χαρτιά της το σύνολο της δικογραφίας ή και των πρακτικών των συζητήσεων της Επιτροπής. Πολύ περισσότερο που κάποια βγαίνουν και σε είδη φυλαδίου και μοιράζονται στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρωτού καν τελειώσει η συνεδρία της Επιτροπής. Να λες ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι και μάρτυρας και εξεταστής. Από τη στιγμή που γνωρίζουν τα πάντα. Όλοι μπορούν να τα γνωρίζουν, να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς σταθήκαμε στην πολιτικό σκεπτικό της αιτίασης και λέμε ότι ακριβώς επειδή είναι υποκριτικό, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την εξαίρεση. Καταψηφίζουμε αυτή, γιατί ακριβώς είναι ευθύνη της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας να επιλέξει
το πώς θα εκπροσωπηθεί στην Επιτροπή. Γιατί ακριβώς ανήσυχε τον ασκό του αιώλου. Μετά ο καθένας μπορεί να ζητά εξαίρεση του άλλου για τον οποιοδήποτε λόγο. Με αποτέλεσμα λοιπόν ο εκφυλισμός να μην έχει σταματημό και να, οι διαλυτικές τάσεις να συνεχίσουν και να επικρατούν. Άρα λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούμε επανάληψη με διαφορετικούς βεβαίως ρόλους προηγούμενων καταστάσεων διαλυτικών. Το ίδιο έργο. Πιστεύετε ότι τελικά θα μάθουμε ποιες είναι οι διαστάσεις του σκανδάλου της Νοβάρτης? Δηλαδή, ή μήπως τελικά, επειδή το έχετε ζήσει στην κοινοβουλευτική του διερεύνηση και από σε δύο δυτικές κυβερνήσεις, ή τελικά η όλη εξέλιξη θα οδηγήσει σε συγκάλυψη? Η προϊστορία τι δείχνει? Δείχνει ότι όλες αυτές οι επιτροπές οι οποίες έχουν γίνει κατά καιρούς για διάφορα σκάνδαλα δεν οδήγησαν επί της ουσίας πουθενά. Γιατί ακριβώς υπάρχει η λογική ότι το πολιτικό σύστημα, το αστικό πολιτικό σύστημα, το οποίο ευθύνεται για τα σκάνδαλα, γιατί ακριβώς έχει μια σχέση οικονομικής και πολιτικής συνδιαλλαγής, θα το λέγαμε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ακριβώς δεν μπορεί να ερευνήσει σε βάθος την ουσία της υπόθεσης. Και η ουσία της υπόθεσης με το φαρμακό είναι η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου. Είναι η εμπορευματοποίηση της υγείας. Αν δεν ξεκινήσει από εκεί, από αυτή τη βάση, έτσι δεν μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα. Ένα δεύτερον, έχουν μια πρακτική, η οποία ήταν αντανάκλαση αυτό το σκάνδαλο, ενός εμπορικού πολέμου ο οποίος διεξάγεται ανάμεσα στις πολυεθνικές. Άλλωστε, τις τακτικές της Νοβάρτης τις ακολουθούν και άλλες πολυεθνικές στον χώρο του φαρμακού. Όμως εδώ υπάρχει ένα brand fair ανάμεσα στις αμερικάνικες και ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες του φαρμάκου. Ποιοι θα αποκτήσουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Δεν πάει δηλαδή για να αποκατασταθεί τώρα η δικαιοσύνη, να υπάρξει διαφάνεια και όλα αυτά τα ζητήματα. Δεύτερον, φάνηκε καθαρά και από το προηγούμενο διάστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση, είχε την πλειοψηφία. Θα μπορούσε η προανακριτική επιτροπή, η οποία έγινε τον Φλεβάρι του 2018 και ολοκλήρωσε μέσα 1,5 μήνα το έργο της, να μπει στην ουσία της υπόθεσης και να την εξετάσει. Δεν ήθελε αυτό όμως. Ούτε να κληθούν οι μάρτυρες, ούτε να καταθέσουν οι μάρτυρες. Αξιοποίησε τους προστατευόμενους μάρτυρες και τις όποιες μαρτυρικές υποθέσεις. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε καμία απολύτως. Και σήμερα βλέπουμε μια αντίστοιχη λογική να εκτυλίσσεται σε ένα ζήτημα το οποίο είναι, πώς το πούμε, ως συνέπεια του σκανδάλου Νοβάρτης. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη υπάρχουν. Υπήρξαν και θα υπάρχουν. Από τη στιγμή που η ηγεσία της δικαιοσύνης ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όταν λοιπόν εμείς στην αναθεώρηση του συντάγματος είπαμε ότι δεν μπορεί η ηγεσία της δικαιοσύνης να ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, άρα λοιπόν να υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στην ηγεσία, τη δικαστική και την κυβέρνηση, και ότι πρέπει να εκλέγεται από ένα ευρύτερο εκλεκτορικό σώμα, τότε όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είπαν όχι. Να παραμείνει η κυβέρνηση στο διορισμό, ευθύνη του διορισμού της ηγεσίας στην κυβερνητική πλειοψηφία. Να πάμε σε ένα break και να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα, αν θέλετε. Λοιπόν, σε λίγο εδώ με τον Νίκο Καναθανασόπουλο πάντα. Αν πιάσατε τώρα το νήμα, συζητούμε πολιτικά με τον Νίκο Καναθανασόπουλο από το ΚΚΕ, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Παναγιώτη. Κοιτούσαμε όλοι μας αυτές τις μέρες εικόνες μεγάλων κοινωνικών διαμαρτυρίων σε όλο τον κόσμο. Και ίσως πιο έτσι συμβολικά, αλλά και πραγματικά έτσι έντονες ήταν αυτές από τη Χιλή. Είναι που αισθάνεται κανείς ότι είναι σαν να παίρνει εκδίκηση μια κοινωνία με τη μαζική συμμετοχή στον δρόμο απέναντι σε όλη την ιστορία. Και την παλαιότερη δηλαδή, και την ιστορία της Χούντας. Θα ζήσουμε στην Ελλάδα εικόνες τέτοιες ξανά? Κοιτάξτε, εμείς ως κόμμα, όταν έγιναν οι ανατροπές του σοσιαλιστικού συστήματος, ο Ριζοσπάστης, θα θυμίσω, είχε ένα πρωτοσέλιδο. Το περίφημο πρωτοσέλιδο με την κόκκινη σημαία. Με την κόκκινη σημαία. Ψηλά η σημαία με το σφυροδρέπανο. Και από αυτήν την άποψη χαρακτηρίσαμε αμέσως μετά επί της ουσίας ότι ο 21ος αιώνας ήταν αιώνας κοινωνικών επαναστάσεων. Παρά τη συντριπτική ήττα την οποία δέχτηκε το εργατικό κίνημα, το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, την αλλαγή του σχετισμού δυνάμεων. Και γιατί το λέγαμε αυτό και το λέμε? Ότι είναι κοινωνική αναγκαιότητα οι επαναστάσεις των 21ου αιώνα. Γιατί ακριβώς ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει εξαντλήσει πλέον τα περιθώρια, έχει αρχίσει να σαπίζει και να εκπέμπει μια τεράστια μπόχα. Και από αυτήν την άποψη δεν υπάρχει διέξοδος εντός των τυχών αυτού του συστήματος που να μπορεί να ικανοποιήσει βασικές κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες. Και αυτό το βλέπουμε παντού.
και στις λιγότερο αναπτυγμένες καπιταλιστικά οικονομίες, αλλά και στις περισσότερο αναπτυγμένες. Άρα λοιπόν είναι αναγκαιότητα της εποχής να ανασυνταχθεί το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα. Και ακριβώς αυτές οι κινητοποιήσεις, οι οποίες τα ξεσπάσματα τα οποία υπάρχουν, είναι ένα δείγμα γραφής. Βεβαίως υπάρχει το εξής ζήτημα. Κατά πόσο θα μπορέσουν ακριβώς να αποκτήσουν επί της ουσίας ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά και να μείνουν στη μορφή του ξεσπάσματος. Και αυτό έχει να κάνει ακριβώς με το τι πολιτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό έχει το κίνημα. Το λέμε αυτό ακριβώς γιατί αν δεν στοχεύεις τον πραγματικό αντίπαλο, αλλά κάποιον από τους επιμέρους διαχειριστές και κάνεις μια επιλογή ανάμεσα στη λογική του μικρότερου και του μεγαλύτερου κακού, τότε μπορούν όλα αυτά να εκτονωθούν. Για παράδειγμα, και στην Ελλάδα, να θυμίσω, ότι ενώ υπήρξε μια προσπάθεια ανάτασης του κινήματος τα προηγούμενα χρόνια, με τα μνημόνια ακριβώς, η έλευση στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ και η καλλιέργεια αυτών των ψεύτικων ελπίδων στον κόσμο ότι μπορεί να υπάρξει μια λύση εντός των τυχών, να ασκήσουμε τα μνημόνια έτσι, με ένα νόμο, με ένα άρθρο, να τα καταργήσουμε, αυτό οδήγησε μια απαγοήτευση, μια πολύ μεγάλη μερίδα πολιτικά που προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το κίνημα, να στηρίξουν τις ελπίδες σε κάτι διαφορετικό, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η απαγοήτευση και η μυρολατρεία ότι τίποτε δεν αλλάζει. Γιατί όμως το ΚΚΕ έχασε το τρένο του αντιμνημονίου? Γιατί τότε εμείς τι είχαμε θίξει? Είχαμε θίξει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν εύκολες λύσεις. Άρα ήταν και δυσκολότερο να σας προσεγγίσει ένα κομμάτι κόσμου. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, από αυτή την άποψη ακριβώς, χρειαζόταν μια μεγαλύτερη πολιτική ωριμότητα σε ευρύτερες δυνάμεις που κινητοποιούνταν. Και από αυτή την άποψη, η πιο εύκολη λύση ήταν βέβαια αυτός που υποσχόταν ότι μπορώ με κοινοβουλευτικές διαδικασίες και με διαχειριστικές λογικές να λύσω το πρόβλημα. Εμείς από τότε είχαμε προειδοποιήσει και λέγαμε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εύκολες λύσεις. Γιατί ακριβώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνθήκες κυριαρχίας του μεγάλου κεφαλαίου, ο οποιοσδήποτε κυβερνητικός διαχειριστής θα προσαρμοστεί στις συνθήκες αυτές. Άρα λοιπόν, αν δεν συγκρουστείς και αν δεν βάλεις το στόχαστο, τον πραγματικό εχθρό, τότε δεν μπορεί να έχεις αποτέλεσμα και στην οργάνωση της πάλης και στην αποτελεσματικότητα του αγώνα και στις κοινωνικές συμμαχίες που πρέπει να οικοδομήσεις. Μήπως όμως και αυτό είναι μια εύκολη επιλογή, η υγειονομική ζώνη δηλαδή των ιδεών και των διεκδικήσεων? Όταν λες ότι δεν είναι εύκολο και δεν είναι εφικτό ακόμα και ένα μικρό, μια μικροαπόσπαση, κάθε δεν άλλο σε βάζει αυτόματα σε μια υγειονομική ζώνη ασφάλειας. Όχι, κάθε άλλο. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, αν είχαμε διαφορετική στάση, αν είχαμε κρατήσει διαφορετική στάση, θα ήμασταν και εμείς στο κάδρο της συνευθύνης. Άρα πολύ μικρότερη εμπιστοσύνη ο κόσμος απέναντι στο ΚΚΕ. Και δυστυχώς η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει κάποιος στο Κομμουνιστικό Κόμμα δεν εκφράζεται πάντοτε με την ψήφο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να εκφραστεί με την ψήφο. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι μια θετική παρακαταθήκη. Είναι η σπορά η οποία έχει πέσει και την οποία θέλουμε να καρπίσει. Και επιδιώκουμε ακριβώς να καρπίσει αυτή τη σφορά. Δεν θέλουμε να έχουμε ακριβώς μια υγειονομική ζώνη και ίσα-ίσα θα είδατε και προεκλογικά γίνανε κινήσεις στην κατεύθυνση της διεύρυνσης. Mm-hmm. Με έναν κόσμο ο οποίος ξεκίναγε από θετικές απόψεις, έχει αναφορά στο κίνημα, πιστεύει μέσα από τη διαδικασία της ανασυγκρότησης και της ανασύνταξης του λαϊκού κινήματος ότι μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής ο λαός και να αλλάξουν τα πράγματα. Και από αυτήν την άποψη, σε αυτό θα κριθούμε σήμερα ως ΚΚΕ. Στην ικανότητα δηλαδή να μπορέσουμε από καλύτερες θέσεις να οργανώσουμε τη λαϊκή αντίθεση. Αισθάνεστε ότι είναι το ΚΚΕ στο στόχαστρο το τελευταίο καιρό? Δηλαδή, με αφορμή τον Τρούμαν, ναι. Με αφορμή τον Τρούμαν. Γιατί εμένα αυτό μου έρχεται τώρα. Και ο Τρούμαν, αλλά και σε σχέση με τις κινητοποιήσεις για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, υπήρξε μια ιδιαίτερη προσπάθεια. Αρκετά ασυνήθιστη. Συνήθως οι πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Ελλάδα παραμένουν λίγο σε ένα δικοματικό πλαίσιο. Αλλά αυτή τη φορά, σαν να στοχοποιήθηκε και το ΚΚΕ. Στο γιατί περασπίζεται την απεργία ή τα δικαιώματα, γιατί κάνει κινητοποιήσεις, γιατί ταλαιπωρεί τον κόσμο με κινητοποιήσεις. Γιατί βάφει με χρώματα το Ντρούμαν όταν ήρθε εδώ ο Πομπέο, όλα μαζί. Γιατί ακριβώς χαλάμε τη σούπα μια άσφαιρη αντιπαράθεση που γίνεται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία δεν έχει ουσιαστική διαφοροποίηση επί του πρακτέου και επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Και η στάση του ΚΚΕ ακριβώς σπάει αυτή την
ομοφωνία η οποία επί της ουσίας υπάρχει και όσον αφορά τα γεωστρατηγικά ζητήματα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σημεοφόρος η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ των Αμερικάνικων συμφερόντων εδώ στην περιοχή. Νατοϊκή γραμμή είχε, βέβαια. Και στα ζητήματα. Το σκληρά νατοϊκή γραμμή. Το μόνο σημείο πραγματική συνέχεια στο και ρητίσμα του νατοϊκού κράτους. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, επειδή ακριβώς το ΚΚΕ χαλάει αυτή τη σούπα τη συνένεση με έναν τρόπο και τη αντιπαράθεση επιμέρου ζητήματα τα οποία σκοτίζουν τη λαϊκή σύνδεση και όχι την απελευθερώνουν, ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουμε μπει σήμερα στο στόχαστρο. Κύκλων οι οποίοι θεωρούν το ΚΚΕ αποτελεί παράγοντα που τους χαλάει τα σχέδια. Και το κάνουν συγκαλυμμένα με έναν τρόπο. Βεβαίως όλες αυτές οι προσπάθειες θα αποτύχουν και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Θα δείτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή το κατάπτυστο ψήφισμα. Πείτε μας γι' αυτό λίγο, αλήθεια. Το οποίο παραχαράσει την ιστορία. Ο στόχος ποιος είναι. Ο στόχος ποιος είναι. Γιατί υπήρξε αυτό το ψήφισμα. Εξίσωσης, να το πούμε ξανά στον κόσμο, ναζισμού, κομμουνισμού. Προσέξτε, ο στόχος. Γιατί ακριβώς θέλουν να συκοφαντήσουν τις κομμουνιστικές απόψεις και αντιλήψεις. Γιατί φοβούνται ότι το φάντασμα πλανείται ακόμη πάνω από την Ευρώπη. Και ακριβώς θέλουν να το ταυτίσουν με τον ναζισμό, φασισμό, παραχαράζοντας τελείως την ιστορική πραγματικότητα. Ξαναγράφοντας την ιστορία όπως θέλουν οι νικητές. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, να συκοφαντήσουν την σημαντική συμβολή που είχε η Σοβιετική Ένωση για τη συντριβή του ναζισμού, φασισμού στην Ευρώπη και το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό κάνουν ενώ την ίδια στιγμή υποκριτικά στηρίζουν ή ανέχονται δυνάμεις ναζιστικές και ακροδεξίες και σε κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τα κόμματα τα κομμουνιστικά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι στην παρανομία. Άρα ο αντίπαλος δεν είναι ο ναζισμός. Τον αξιοποιούν τον ναζισμό όπως τον αξιοποίησαν στην Ουκρανία. Αντίθετα θέλουν ακριβώς να στοχοποιήσουν τον κομμουνισμό. Πάντως η γενική παραδοχή είναι ότι πάνω από την Ευρώπη πλανάται ένα άλλο φάντασμα σε αυτή τη φάση, που είναι το φάντασμα του σκεπτικισμού απέναντι στην Ευρώπη, των ακροδεξιών δυνάμεων. Ο Στίβ Μπάνον κόβει βόλτες στην Ευρώπη αυτές τις μέρες. Εδώ ήταν, στην Ελλάδα ήταν επίσης. Άλλο αν η δημοσιογραφία δεν το πολυχαρτογράφησε αυτό. Και είδε και κόσμο από ό,τι λέγεται. Και προστεκλημένος σε ένα συνέδριο που ήταν πάρα πολύ συστημικό. Δηλαδή, είχαν εντύπωση ότι υποτίθεται πως είναι από συνάγωγος της συστημικής συζήτησης, αλλά προσκλήθηκε. Το παράδειγμα της Ιταλίας, ο Σαλβίνη, που φαίνεται πως δεν έχει φύγει από το χάρτη ακριβώς όπως νόμιζαν διάφοροι. Έχουμε τα παραδείγματα στη Γαλλία, στη Γερμανία κτλ. Και υπάρχουν και το ζήτημα με τη Βρετανία. Πώς το σχολιάζετε? Είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Απέναντι στον κοσμοπολιτισμό, η εθνικιστική αναδίπλωση. Και αυτό από πού προέρχεται? Δεν έχει τόσο να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Δεν τους έπιασε αυτό ο πόνος. Αξιοποιούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πλατεία λαϊκά στρώματα. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με αντιθέσεις μεγάλων μερίδων του κεφαλαίου. Των εγχώριων αστικών τάξεων. Οι οποίες από την ένταξη της όποιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, είδαν να αποδυναμώνονται οι θέσεις τους. Και βλέπετε ότι υπάρχει η ανισομετρία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης αυξάνεται, δυναμειώνεται. Έχουμε, αλλά όχι μόνο σύγκληση, δεν κύριε Καραθαλασσόπουλε. Υπάρχει απόκληση. Ο Μίμης ο Σιδεράς στο Τωρίνο όμως που ψηφίζει Σαλβίνη, πώς μπορούμε αυτό να το συνδέσουμε με την αντιπαράθεση των ελίτ και των αστικών τάξεων? Πάει και το ρίχνει στο Σαλβίνη και σου λέει: εγώ δεν θέλω πρόσφυγες. Γιατί. Και είναι λαϊκός άνθρωπος, εργάτης. Ναι, εμείς δεν λέμε ότι δεν ψηφίζονται από λαϊκά στρώματα. Τι γίνεται τώρα? Όμως πρέπει να δούμε ποιοι είναι πίσω από αυτή τη διαπάλη. Πίσω από αυτή τη διαπάλη δεν είναι τα συμφέροντα να προστατεύσω τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων. Είναι πώς θα προστατεύσω μερίδια του κεφαλαίου τα οποία πλήττονται από αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι υπάρχει μια τόσο φόδρη σύγκρουση στην Βρετανία. Δεν είναι θέμα δηλαδή του άνεργου του Άγγλου, ναι. Ή του μεταλλεργάτη του Άγγλου που όμως χάνει τη δουλειά. Όμως δεν αισθάνεστε ότι μέχρι τώρα οι δυνάμεις που αντιτίθεται, ας πούμε, στο σύστημα, ας πούμε μια αριστερή σκοπιά, ξέρω ότι το ΚΚΕ δεν πολύ χρησιμοποιεί την έννοια της αριστεράς, το λέω χάρη, ας το πω, μια προοδευτική ευρύτερη σκοπιά, δεν έχουν μπορέσει
να επικοινωνήσουν με μια δυσπιστία που υπάρχει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα φόβο και ένα άγχος, και ταυτόχρονα να μην αφήσουν αυτή να μετατρέπεται στο να παρασύρεται ο κόσμος από εθνικιστικές απόψεις. Δηλαδή να μπορέσουν να συνδυάσουν την άρνηση του ευρωπαϊκού δρόμου με τον αναγκαίο διεθνισμό. Το ότι αναπτύχθηκαν αυτά τα εθνικιστικά κινήματα δεν είναι τυχαίο ότι ήρθαν σε μια στιγμή όπου υπάρχει υποχώρηση των κομμουνιστικών κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλαγή του χαρακτήρα τους, μετάλλαξή τους σε σοσιαλδημοκρατικά ανοιχτά ή συγκαλυμμένα κόμματα. Συμμετοχή τους και στήριξη κυβερνήσεων. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, από τη στιγμή που απεμπολείς τα χαρακτηριστικά του εργατικού λαϊκού κόμματος, του εργατικού κόμματος στην κυριολεξία και δεν μάχεσαι για τα συμφέροντα του λαού, αλλά αντίθετα συμμετέχεις και συμβάλλεις στο να καλλιεργείς αυταπάτες, άρα λοιπόν δεν μπορείς να οργανώσεις τη λαϊκή πάλι και μέσα από τα σωματεία, μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από το κίνημα. Και από αυτήν την άποψη, αυτό τον χώρο, τον κενό που δημιούργησαν υποχώρηση των σοσιαλιστικών αντιλήψεων, των κομμουνιστικών αντιλήψεων, των κομμάτων αυτών, ήρθαν να τα καλύψουν έντεχνα τα εθνικιστικά κόμματα, προσπαθώντας ακριβώς να καρποθούν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, που όμως είναι μια πρόταση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Οδηγεί ακριβώς σε υποχώρηση και επί της ουσίας διευκολύνει ακριβώς το σκοταδισμό, τη μυρολατρεία και τη μυσαλλοδοξία να καλλιεργηθεί ευρύτερα. Πάμε λίγο στα κοινοβουλευτικά πάλι και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό. Σε σχέση με τους αποδήμους, με την ψήφο των αποδήμων, τελικά αυτό που εγώ κατάλαβα, κύριε Καραθωσόπουλο, και αν θέλετε διορθώστε με, είναι ότι πέρασε η δική σας πρόταση. Ούτε της κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ στριμώχτηκε. Αυτά που εσείς βάλατε περάσανε ως κόμμα. Και δεν το λέω απαραίτητα κακά. Όχι, είχαμε. Βάλατε μια σειρά κριτηρίων δηλαδή για την ψήφο των ομογενών, οι οποίες εν πωλής πέρασαν. Θα δούμε πώς θα υπάρξουν τελικές διατυπώσεις. Γιατί ο διάβολος κρύβεται πολλές φορές στις λεπτομέρειες. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι γεγονός ότι πραγματικά υπήρχε σημαντική συμβολή του ΚΚΕ σε αυτή τη διαδικασία. Και οι αρχές τις οποίες βάλαμε φαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές από ευρύτερες δυνάμεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, παρά τις αρχικές τους διαφορετικές απόψεις που είχαν. Εμείς τι λέγαμε, ότι βεβαίως είναι δίκαιο να ψηφίζουν οι Έλληνες οι οποίοι είναι κάτοικοι του εξωτερικού. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να υπάρχουν μια σειρά κριτήρια να υπάρχουν. Ποιο είναι το πρώτο κριτήριο? Πρώτον, ότι πρέπει να έχουν δεσμούς με την Ελλάδα. Γιατί η όποια επιλογή κάνουν όσον αφορά ψηφίζοντας κάτι πρέπει να έχει αντανάκλαση και στα δικά τους, στα προσωπικά τους συμφέροντα, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών. Αν δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, τότε πώς μπορεί να συμμετέχει και να επιλέξει μια κυβέρνηση που δεν θα έχει καμία επίπτωση ο ίδιος από την όποια επιλογή κάνει? Άρα δεν πρέπει να έχει οικονομικές σχέσεις με τη χώρα μας. Δεύτερο κριτήριο είναι το ζήτημα ότι πρέπει να είναι αυτοπρόσωπη παρουσία του. Και όχι να ψηφίζει με επιστολική ψήφο. Και τα βάλαμε όλα αυτά τα τρία κριτήρια συνδυαστικά, ακριβώς για να υπάρξει αυτό που λέμε ισοτιμία της ψήφου επί της ουσίας. Βέβαια, υπάρχει μια κριτική για την τελική τροποποιημένη πρόταση και από ανθρώπους που είναι έξω, ότι τελικά, ρε παιδιά, όπως τα κάνατε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Προσέξτε, δεν ξέρω πόσο μεγάλη δυσκολία υπάρχει. Γιατί, παράδειγμα, αντίστοιχα φαινόμενα υπάρχουν και στη χώρα μας. Ένας ο οποίος έχει πάει για δουλειά κάπου αλλού. Είναι σαν τουριστικό επάγγελμα και είναι καλοκαίρι εκλογές. Και είναι καλοκαίρι, δεν μπορεί να ψηφίσει. Έγινε αυτό φέτος αυτό. Έγινε φέτος. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολύ, πολύ. Που δείχνουν και τα όρια της δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι. Από την άλλη, όμως, στη μεριά, ποιο είναι το ζήτημα? Ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μια αντίληψη του δίκαιου του αίματος. Ότι όποιος είναι απόγονος Έλληνα μπορεί να έχει δικαίωμα να ψηφίσει ισότιμα με κάποιον ο οποίος ζει στην Ελλάδα, διαμένει εδώ, έχει επιπτώσει από την πολιτική που ασκείται. Δεν αισθάνεστε ότι. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, μια σειρά κριτήρια υπάρχουν και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Γιατί ακριβώς υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί η βούληση ενός κόσμου ο οποίος μένει εδώ πέρα στη χώρα. Δεν αισθάνεστε ότι με το παράδειγμα της ψήφου είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε πραγματικά το δίκαιο της ηθαγένειας στην Ελλάδα? Γιατί διαπιστώσαμε, έστω και από τη διατυπλαγία οδού του εκλογικού δικαιώματος, ότι έχουμε ένα δίκαιο το οποίο διαμορφώνει μια τεράστια δυνητική κατηγορία
Ελλήνων Ιθαγενών με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν λέω παράτυπα. Ναι, γιατί όποιος αποκτά την Ιθαγένεια. Την μετά ελληνική, μπορεί να αποκτήσει και την πολιτογράφηση, αν έρθει στην Ελλάδα. Το δικαίωμα του ψήφου. Θα γίνει αυτή η διαδικασία. Έτσι, και την ίδια στιγμή, ας πούμε, για τους μονίμως διαμένοντες για αρκετά χρόνια μετανάστες στην Ελλάδα, ακόμα η διαδικασία της πολιτογράφησης είναι δύσκολη. Ανθρώπους που είναι εδώ, εργάζονται εδώ. Αργήσαμε να δώσουμε το δικαίωμα πολλά χρόνια έχουν το δικαίωμα στα παιδιά. Τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο. Δηλαδή, όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι μια ευκαιρία να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Εμείς γι' αυτό άνοιξαμε καταρχάς το θέμα ποιος παίρνει την Ιθαγένεια. Και ότι δεν είναι υπόθεση του δικαίου του αίματος, γιατί είναι μια αντιδραστική αντίληψη αυτή. Αντιδραστική λέτε. Βεβαίως, σκοταδιστική αντίληψη. Δεν μπορεί κάποιος να. Επειδή εγώ τυχαίνει να είμαι απόγονος, ο προπάπος μου να ήταν Έλληνας, αποκτώ κι εγώ την ελληνική Ιθαγένεια που δεν έχω πατήσει ποτέ στην Ελλάδα. Που δεν έχω σχέση με την Ελλάδα. Ναι, όχι, είπα, αυτή η διαδικασία και αυτό, τώρα υπάρχει. Αυτό, λοιπόν, είναι ζήτημα. Και δεν το συναντάς σε άλλες αστικές δημοκρατίες, ανεπτυγμένες αστικές χώρες. Δεν υπάρχει αυτό το δίκαιο του αίματος. Αίματος. Έτσι, έχει ξεπεραστεί. Μάλιστα. Από τα ίδια πράγματα. Άρα, λοιπόν, από αυτή την άποψη, αυτή είναι η ουσία του ζητήματος, ποιος μπορεί να αποκτήσει την Ιθαγένεια. Και εμείς λέμε ότι την Ιθαγένεια μπορεί να την αποκτήσει αυτός που όχι μόνο έχει την ελληνική παιδεία, αλλά βρίσκεται και στην Ελλάδα, δουλεύει στην Ελλάδα, δέχεται τις συνέπειες να παραμένει κάπου των επιλογών του. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Αναπτυξιακός νόμος. Είναι αναπτυξιακός νόμος. Είδα την ομιλία του Θανάση του Παφίλη, για παράδειγμα, στη Βουλή, που ξεκίναγε από τον τίτλο που έχει δοθεί στο νομοσχέδιο και έλεγε δεν έχει ξαναγίνει να υπάρχει νομοσχέδιο που να λέγεται επενδύω στην Ελλάδα. Λοιπόν, εσείς βέβαια στοχεύετε πολύ στο κομμάτι και των εργασιακών. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι συνδέθηκαν αυτά τα δύο, ο αναπτυξιακός νόμος με τα εργασιακά ζητήματα, που επί της ουσίας τι αναδεικνύει, ότι για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η αναπτυξιακή διαδικασία, πρέπει να τσακιστούν μια σειρά εργατικά δικαιώματα. Όσα έχουν να απομείνει ακόμη. Γιατί ακριβώς η λογική της θωράκης της ανταγωνιστικότητας πατάει πάνω στο τσάκισμα των δικαιωμάτων, σε ένα φτηνό εργαζόμενο. Αναλώσιμο, χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα. Αυτή είναι η πεμπτουσία της αύξησης εκμετάλλευσης. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι ένα το κρατούμενο από χέρι. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι έχουμε μια. Αυτός ο νόμος, αυτό το νομοσχέδιο δείχνει ακριβώς και τη συνέχεια ανάμεσα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ όξινε την αντιπολίτευση, πιάνοντας κάποια παράθυρα ή κάποιες φωτογραφικές διατάξεις, δεν ασχολήθηκε με την ουσία. Ότι την ουσία την είπε ο κύριος Δραγασάκης και στην Επιτροπή της Βουλής. Ότι η Νέα Δημοκρατία την έγραψε σεβάστηκε. Στην Αυγή, με αναλυτικό άρθρο. Ακριβώς, σεβάστηκε τις νομοθετήσεις τις οποίες είχαμε εμείς για τις στρατηγικές επενδύσεις και την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ενσωμάτωσε έργο το οποίο δεν προλάβαμε εμείς να το νομοποιήσουμε. Το έργο, αυτό το πεντάχρονα πλάνα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την ένταξη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο αναπτυξιακό προσανατολισμό. Όπως επίσης και για τα ζητήματα με τις σχέσεις και μια σειρά έτοιμα νομοθετήματα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει προλάβει. Και τα προχώρησε τώρα όσο μπορεί. Τώρα η Νέα Δημοκρατία. Αντιδραστικό νομοσχέδιο. Με μικρότερες παρεμβάσεις. Αντιδραστικό εμείς λέμε για ότι, εμείς λέμε βεβαίως λέμε ότι είναι αντιδραστικό γιατί ακριβώς δεν μπορεί να υπάρξει μια δίκαιη ανάπτυξη. Και το βλέπουμε αυτό μόνο και μόνο από τα στοιχεία. Δεν είναι θέμα ικανότητας διαχείρισης των όποιων αναπτυξιακών. Δημοσιεύτηκε πολύ πρόσφατα. Η έρευνα η οποία έγινε ότι την τελευταία 20ετία εφταπλασιάστηκε ο πλούτος του 1% πιο πλουσίων ανθρώπων στον κόσμο. Τι άλλο οι οποίοι είναι. Το 1% έχει το 43%, το 44% του παγκόσμιου πλούτου. Ενώ το φτωχό 50% έχει μόνο το 9% του παγκόσμιου πλούτου. Μάλιστα. Αυτή η ανισομετρία η οποία οξύνεται, οξύνει και τις κοινωνικές αντιθέσεις ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ για απόψε. Και εγώ για την πρόσκληση την οποία είμαι και την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.